Πάτα record πρώτα. Ωραία. Ξεκινάμε τρίτη και τελευταία ημέρα. Ελπίζω χτες να μην σας ταλαιπώρησα. Αλλά στην πραγματικότητα, αν ήμασταν αυτή τη στιγμή στο πεδίο, δεν θα θέλατε να με ξαναδείτε στα μάτια σας. Τα δύο προηγούμενα θερινά σχολεία ήταν από τις 8.30 το πρωί μέχρι 10.30 το μεσημέρι συνεχόμενα. Με ένα μικρό διάλειμμα το μεσημέρι για φαΐ. Και πολλές ώρες ατελείωτες και στη θάλασσα και σε μαθήματα. Οπότε τώρα ξεκινάμε πιο χάλαρα σήμερα. Ξεκινάμε τον Οδυσσέα Παξίνα από τη ΜΟΜ να σας μιλήσει για τις φώκες. Γεια χαρά σε όλους. Γεια σας. Γεια σας λοιπόν και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα αυτό εδώ πέρα που μας έδωσες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικοινωνούμε με τον κόσμο και να κοινωνούμε αρχικά το μήνυμα της ΜΟΜ, αλλά όχι μόνο της ΜΟΜ σαν ΜΟΜ, αλλά και γενικά της προστασίας της βιοποικιλότητας, αλλά και της συμμετοχής του κόσμου με το δικό τους τρόπο, σύμφωνα με την κοινωνία, με την επιστήμη των πολιτών, όπως λέγεται, το citizen science που αναφέρεται πολύ συχνά, στη βοήθεια αρχικά της επιστημονικής έρευνας και γνώσης, αλλά απόκτησης έρευνας και απόκτησης γνώσης, αλλά και για την προστασία του είδους. Όπως καταλαβαίνετε, ένας ερευνητής ή μια οργάνωση δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα σε όλα τα μέρη, σε όλα τα μέρη της Ελλάδας συνέχεια. Οπότε οι δικτυώσεις με τον κόσμο, ο οποίος γίνεται επί της ουσίας τα μάτια του και ο τοπικός προστάτης, ας πούμε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Εγώ θα σας παρουσιάσω μερικά πράγματα, θα σας μιλήσω σχετικά με τη μεσογειακή φώκια, που είναι και αυτό που ασχολείται κυρίως η ΜΟΜ. Και θα μιλήσουμε και για μερικά πράγματα σχετικά με την, πέρα από τη φυσιολογία του, τη βιολογία του και λίγα ιστορικά στοιχεία, θα μιλήσουμε και λίγο για κάποιες περιπτώσεις διάσωσης ενός ζώου. Τι μπορείτε ουσιαστικά να κάνετε, ας το πούμε πάρα πολύ απλά, τι μπορείτε να κάνετε αν βρεθείτε μπροστά σε μια φώκια, είτε αυτό είναι μέσα στη θάλασσα, είτε είναι στην ξηρά, είτε είναι ζωντανή, είτε είναι και νεκρή. Θα κάνω μια προσπάθεια να κάνω share screen εδώ πέρα. Βλέπετε όλοι? Ναι. Ναι, βλέπουμε. Τέλεια. Ναι. Τέλεια. Νομίζω ξεκινάω πάρα πολύ ωραία από τη στιγμή που βρήκα το share screen. Είμαι ήδη πάρα πολύ χαρούμενος. Λοιπόν, εγώ όπως σας είπα θα σας μιλήσω για τη μεσογειακή φώκια. Το σπανιότερο είδος, όπως λέμε, φώκες στον πλανήτη. Κατά του Χέρμαν το 1779, όπου κατέγραψε το είδος κανονικά στα επιστημονικά του δευτέρια, το πούμε έτσι. Το κατέταξε, πέρα από τα θηλαστικά και σαρκοφάγο, κατέταξε στην υποτάξη των πτερυγιόποδων. Και ανήκει στην οικογένεια των φωκιδών και είναι του γένους και του είδους μονάχους-μονάχους. Χαρακτηριστικό να πούμε ότι μονάχους-μονάχους, φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει, είναι μια πληροφορία που γενικά κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά, δηλαδή είναι κάτι που πλέον είναι σχετικά γνωστό. Την ονόμασε έτσι ο Χέρμαν, επειδή βάσει της ελληνικής λέξης μοναχός, επειδή του θύμιζε τις κουκούλες των καθολικών μοναχών στα μοναστήρια εκείνες της εποχής. Θεωρούμε ότι η φώκια εξελίχθηκε από ζώο της στεριάς πριν από 20 περίπου εκατομμύρια χρόνια, όπου θα μπορούσες βλέποντας και ένα κρανίο, θα ήταν ωραίο να είχα μια εικόνα εδώ πέρα να το δείτε, βλέποντας και ένα κρανίο, ας πούμε, φώκιας, θα δεις ότι είναι και πάρα πολύ κοντά στις σημερινές αρκούδες. Οπότε έχει μια, προφανώς δεν μπορούμε να βρούμε άμεσα τη σχέση βέβαια, αλλά μπορείς να δεις ότι κάποτε, όταν ήταν ζώο της ξηράς, βλέπετε και ένα ωραίο σκίτσο κιόλας, έμοιαζε σαν κάτι, σε ένα αρκουδοειδές είδος. Αυτή τη στιγμή στον κόσμο το είδη της μονάχους είναι αρχικά το μεσογειακή φώκια, η μονάχους-μονάχους.
η Φώ και Μοναχός της Χαβάης, η Νεομονάχους Σουλασιλάντη και η Φώ και Μοναχός της Καραϊβικής, συγγνώμη, λεπτό, εδώ πέρα έχω μια γάτα που προσπαθεί να είναι πάνω μου, και η Φώ και Μοναχός της Καραϊβικής, η Νεομονάχους Τροπικάλης, η οποία τελευταία καταγραφή της ήταν το 1970 και πλέον θεωρείται ως εξαφανισμένο ζώο. Τώρα, σχετικά με το... με την ιστορία, μια πολύ μικρή και γρήγορη ιστορία στην αρχαία Ελλάδα ουσιαστικά της φώκιας. Η μεσογειακή φώκια βρισκόταν πάντοτε στα παράλια όλης της Μεσογείου και στην αρχαία Ελλάδα ήταν έδειδος προστατευόμενο από τον Απόλλωνα και από την Ποσειδώνα και περιγράφεται στα γραπτά ως ένα περίεργο ζώο που προσεγγίζει τους ανθρώπους και είναι σχετικά φιλικό. Περιγράφεται ότι από αρχαιότερα κείμενα ότι ζει σε αποικίες, σε ανοιχτές παραλίες και σε σπηλιές. Τώρα όταν λέμε για παραλίες, μιλάμε, δεν ξέρω, φαντάζομαι όλοι θα έχετε δει από εδώ και από εκεί κάποιο ντοκιμαντέρ που βλέπετε τις φώκες στην Αγγλία είτε στον Ατλαντικό βασικά, που βγαίνουν στην παραλία και ξαπλώνουν όλες μαζί. Θεωρούμε ότι κάπως έτσι πρέπει να ήταν και οι φώκες μοναχοί, η μεσογειακή φώκια, όμως σιγά σιγά άρχισαν να μειώνεται ο πληθυσμός του και να απομακρύνεται, καθώς αυτή η φιλικότητα προς τους ανθρώπους άρχισε να αλλάζει. Κάτι το οποίο στα γραπτά ξέρουμε ότι κατά την Ρωμαϊκή εποχή υπήρχε ένα πολύ έντονο και εντατικό κυνήγι για το δέρμα τους, για το κρέας τους, για το λίπος της. Οπότε και άρχισε να φεύγει από τις παραλίες και να μπαίνει πιο πολύ, να κρύβεται πιο πολύ στις θαλασσινές σπηλιές. Αυτά τα πράγματα θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό που θα ήθελα να δείτε εδώ πέρα είναι στην εικόνα την κάτω δεξιά. Είναι ένας τάφος που βρέθηκε μια μεσογειακή φώκια θαμένη με μια οικογένεια στη Ρόδο. Μια οικογένεια, δηλαδή σαν να θεωρούσε η οικογένεια τη μεσογειακή φώκια μέρος της οικογένειας. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξέραμε ακριβώς την ιστορία για ποιο λόγο βρέθηκε εκεί πέρα η φώκια σε αυτόν τον οικογενειακό τάφο. Λοιπόν, σήμερα η κατανομή του είδους έχει περιοριστεί σημαντικά. Δεν βλέπουμε πλέον παραλίες με αμέτρητες φώκες όσο πάει το μάτι, όπως θα θέλαμε να φανταζόμαστε ότι είναι, τουλάχιστον ότι ήταν στην αρχαία εποχή. Και πλέον ζει σε τέσσερις γεωγραφικά απομονωμένους σχετικά μεταξύ τους πληθυσμούς. Προφανώς στην Ελλάδα και την Τουρκία και στα παράλια της Τουρκίας και στην Κύπρο, όπως τα πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει, σχετικά με την Κύπρο, πρόσφατες μελέτες, στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μαδέρειας, στον Ατλαντικό ωκεανό, εδώ πέρα, όπου υπολογίζονται ότι 25 με 35 περίπου άτομα ζούνε. Στην Ατλαντική ακτή της Βορειοδυτικής Αφρικής, στη Χερσόνησο του Κάβο Μπλάνκο, στη Μαυριτανία, όπου ζούνε, υπολογίζουμε ίσως γύρω στα 190 με 200 ζώα, θα μιλήσουμε και για αυτή την πολύ διάζουσα περίπτωση, και έναν πολύ πολύ μικρό πληθυσμό που ίσως έχει και λιγότερο από 10 ζώα, που εικάζεται ότι ζει στις ακτές του Μαρόκου και της Αλγερίας, αλλά λόγω έλλειψης πληροφοριών και συστηματικής παρακολούθησης και μέτρων προστασίας, δεν γνωρίζουμε ακριβώς, είναι μάλλον εξαιρετικά αμφίβολη η επιβίωση του είδους σε αυτές τις περιοχές. Τώρα στην Ανατολική Μεσόγειο, που ζει και αναπαράγεται ο μεγαλύτερος πληθυσμός της μεσογειακής φώκιας, υπολογίζουμε 400 με 450 ζώα άτομα, με τους πιο γνωστούς τοπικούς πληθυσμούς να αναπαράγονται στην Ελλάδα, στα διάφορα μέρη, στα διάφορα νησιωτικά συμπλέγματα της Ελλάδας και στην Επιρωτική βέβαια, και στην Τουρκία, κυρίως στις ακτές της Κιλικίας. Πρόσφατα βέβαια έχουν καταγραφεί παρατηρήσεις μεμονωμένων ατόμων φωκών και στο Ισραήλ και στη Λιβύη, στην Κύπρο, η οποία έχει έναν μικρό αναπαραγόμενο πληθυσμό, αλλά επίσης στην Κροατία και στην Ιταλία. Και αυτό βέβαια είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Έτσι, μ' αρέσει να ξεκινάμε από την αρχή με το ελπιδοφόρο μήνυμα και όχι να λέμε πρώτα όλα τα αρνητικά και μετά να καταλήγουμε στο θετικό. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι το γεγονός ότι πλέον η κατάσταση προστασίας της μεσογειακής φώκιας είναι στο στάδιο του κινδυνεύων, από το κρισίμος κινδυνεύων που ήταν μέχρι το 2016, σύμφωνα με την IUCN, τον Διεθνή Οργανισμό για την Προστασία των Ειδών, και παρατηρείται μια
ανωδική πληθυσμιακή τάση. Βέβαια, πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι όλο αυτό το, αυτές οι ανωδικές τάσεις είναι αυτό που θα λέγαμε conservation dependent, δηλαδή είναι κάτι το οποίο επήλθε όχι μόνο του, αλλά μετά από μεγάλη ενέργεια και προσπάθεια που έγινε από οργανώσεις, από τον κόσμο, από αλλαγή, από ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, αλλά επίσης, πολύ σημαντικό, από μέτρα προστασίας που τέθηκαν σε ισχύ, αρχικά στον ελλαδικό χώρο, αλλά και σε άλλες περιοχές. Παραμένει, όπως και να έχει, ένα από τα πιο σπάνια, το πιο σπάνιο πτερυγείο του πλανήτη και σίγουρα το πιο σπάνιο θαλάσσιο θηλαστικό της Ευρώπης με συνολικό πληθυσμό που δεν ξεπερνά, μάλλον, έτσι όπως υπολογίζουμε, τα 750 ζώα. Σε αυτό το χάρτη μπορείτε να δείτε κάποιους αναπαραγωγικούς πυρήνες του ζώου σε όλη τη χώρα μας, τους οποίους τους γνωρίζουμε λόγω των ερευνητικών δράσεων παρακολούθησης των τυπικών πληθυσμών που κάνει η ΜΟΜ, που είναι μία από τις εργασίες της. Και σύμφωνα με ένα δίκτυο που υπάρχει, το δίκτυο διάσωσης και συλλογής πληροφοριών, όπου μαζεύονται παρατηρήσεις από όλη τη χώρα, είτε ζωντανών είτε νεκρών, αυτές οι παρατηρήσεις επεξεργάζονται, μπαίνουν σε κάποιες βάσεις δεδομένων και με υπολογισμούς μπορούμε να πούμε κάποια νούμερα σίγουρα κατά προσέγγιση. Συγκεκριμένα, στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Αλωνίσου και Βορείων Σποράδων, υπολογίζουμε ότι ζουν αυτή τη στιγμή 55 άτομα. Στο σύμπλαμα Κιμόλου Πολιέγου 50 άτομα, Κάρπαθο Σαρία προς τα κάτω, γύρω στα 25 άτομα και στα νησιά του Ιωνίου θεωρούμε γύρω στα 30 άτομα. Και πολύ σημαντικό ότι στη Γιάρο και στις Βόρειες Κυκλάδες υπολογίζεται ότι ζουν περίπου 60 άτομα, ίσως και παραπάνω. Πράγμα που το κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο να ξεπεράσει ουσιαστικά η Γιάρος, το σύμπλεγμα και των Βορειών Κυκλάδων, να ξεπεράσουν σε αριθμό το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλωνίσου και Βορειών Σποράδων. Λοιπόν, αρχικά να πούμε για το, όπως είπαμε πριν, ότι μάλλον η μεσογειακή φώκια, όχι μάλλον, ότι προήλθε από χερσαίο ζώο πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε με τα σιγουριές που ξέρουμε είναι ότι είναι ένα θηλαστικό το οποίο αναπνέει αέρα όπως εμείς. Θεωρείται θαλάσσιο θηλαστικό προφανώς, γιατί περνάει το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του στη θάλασσα. Βλέπετε ένα πολύ χαρακτηριστικό, μια πάρα πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία που μπορούμε να καταλάβουμε την μορφολογία του. Έχει πτερύγια προφανώς για να κολυμπάει. Έχει ένα γκρι, καφέ ή και μαύρο, κάποιες φορές ανάλογα αν είναι αρσενικό, τρίχωμα και όχι, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνει ή δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, γιατί καθώς είναι συνεχώς στο νερό και είναι συνεχώς βρεγμένη, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Έχει συνήθως ένα ζώο το οποίο είναι ενήλικο, έχει πολλά σημάδια και πολλές γρατζουνιές και δαγκωματιές από διάφορες, από τσακωμούς που γίνονται μεταξύ, από παιχνίδια που γίνονται μεταξύ των ζώων και τα θηλυκά από την αναπροαγωγή. Έχουν μουστάκια τα οποία μπορούν να αντιλαμβάνονται τις δονήσεις μέσα στο νερό, μια συλλογή από 32 δόντια, αρκετά μεγάλα και κοφτερά, τα οποία τα χρειάζονται για να δείχνουν την ισχύ τους στην περιοχή, αλλά και να προφανώς να βρίσκουν την τροφή τους πάρα πολύ, να μπορούν να συλλέγουν την τροφή τους πολύ εύκολα. Διαθέτουν ανακλαστήρες στα μάτια, που μπορούν να βλέπουν πολύ καλά στο σκοτάδι. Μάξιμου μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2,8 μέτρα και το βάρος του μπορεί να ξεπερίσει και τα 300 κιλά. Αυτό το ατρακτοειδές σχήμα σε συνεργασία με τα πτερύγια το κάνει δημιουργεί ένα υδροδυναμικό σχήμα στο ζώο, το οποίο το βοηθάει να ξεγλιστράει και να κινείται πάρα πάρα πολύ γρήγορα στη θάλασσα. Ζει επίσης έως και τα 30 χρόνια. Εδώ αριστερά, πολύ σημαντικό να το έχουμε μια εικόνα στο μυαλό μας, πώς περίπου είναι στα διάφορα ηλικιακά στάδια το ζώο. Αρχικά ένα
ένα νεογέννητο ζώο, ένα νεογέννητο ζώο, είναι περίπου το μήκος το 1 μέτρο και στα κιλά 15 με 18 κιλά, πάρα πολύ maximum τα 20 κιλά. Είναι μαύρο ή σκούρο καφέ, έχει μαύρο ή σκούρο καφέ τρίχωμα, 1,5 εκατοστό, και μια λευκή κοιλίδα στην κοιλιά, η οποία διαφέρει μεταξύ των δύο φύλων, από αρσενικό σε θηλυκό. Μετά από 2-3 μήνες περίπου, το μαρουδιακό, αυτό το μαύρο το τρίχωμα, αρχίζει και το χάνει, το σκούρο, και αποκτά αυτή την εξωτερική εμφάνιση του νεαρού ζώου, το οποίο γνωρίζουμε και οι περισσότεροι. Αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε στη δεύτερη φωτογραφία από πάνω. Μια παρένθεση να κάνω σχετικά με την κοιλίδα τη λευκή που είπαμε που έχει στην κοιλιά του το ζώο. Στα αρσενικά η κοιλίδα τους μοιάζει, όπως βλέπετε και εδώ πέρα και στο σκίτσο και στη φωτογραφία, έχει ένα σχήμα πεταλούδας, όπως λέμε. Και στα θηλυκά έχει αυτήν εδώ την αυτό το ελλειψοειδές σχήμα. Το νεαρό λοιπόν ζώο γίνεται ανεξάρτητο μετά στους περίπου 4 μήνες. Αποκτάει αυτό το καφέ μπέζι γκρία σημεί που λέμε, με ανοιχτό χρωμικιλιά χρώμα. Και σημαντικό να πούμε ότι αν δεν εξεταστεί στα γεννητικά του όργανα, αν δεν εξεταστεί από κοντά, δεν μπορούμε να ξέρουμε από την εξωτερική εμφάνιση και μόνο αν είναι θηλυκό ή αρσενικό. Μοιάζουν και τα δύο. Στα 4 χρόνια το θηλυκό ενηλικιώνεται, παίρνει αυτό το... Ουσιαστικά είναι περίπου το ίδιο χρώμα με το νεαρό ζώο, μόνο που πλέον είναι εμφανώς πολύ πιο μεγάλο και συνήθως έχει πάρα πολλές σημάδια, ουλές και γρατζουνιές και λόγω ηλικίας προφανώς, αλλά κυρίως στην ράχη λόγω του ζευγαρώματος με τα αρσενικά. Έτσι μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να καταλάβουμε και από μακριά, άμα δούμε μια μεγάλη φώκια, ότι είναι θηλυκιά. Αντίθετα, τα αρσενικά ενηλικιώνονται στα 5 χρόνια. Μάλλον, έτσι πολύ στερεοτυπικά, μάλλον η μεσογειακή φώκια όντως χρησιμοποιεί αυτή την... το στερεοτυπικό αυτό που λένε για τους άντρες στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα, ότι φεύγουν από τη μητέρα τους λίγο πιο μετά. Αποκτά αυτό το σκούρο γκρι ή μαύρο χρώμα και έχει αυτή την άσπρη κοιλίδα στην κοιλιά, η οποία είναι χαρακτηριστικό ότι είναι ακριβώς η ίδια όπως όταν ήταν μικρός. Δηλαδή μπορείς να καταλάβεις, αν γνώριζες τέλος πάντων ένα μωρό ζώο, ένα νεογέννητο, πώς ακριβώς ήταν το άσπρο μπάλωμα, βλέποντας ένα αρσενικό, αν τα καταφέρεις βέβαια, μπορείς να δεις, να καταλάβεις ότι πρόκειται ακριβώς για το ίδιο ζώο. Σημάδια και ουλές είναι γεμάτο το ζώο από τις περιπτύξεις του, τις θηλυκές, αλλά κυρίως από μάχες που γίνεται μεταξύ των αρσενικών, κυρίως εδώ πέρα στο λαιμό, αλλά και στα πτερύγια. Οι φώκες ζευγαρώνουν μέσα στο νερό. Η κύηση του θηλυκού είναι περίπου 10 μήνες. Γεννάνε ένα μικρό πάντοτε στην ξηρά, μέσα σε σκοτεινές και καλά προφυλαγμένες θαλασσινές σπηλιές, όπως αναφέραμε, πλέον τουλάχιστον. Αλλά πολύ χαρακτηριστικό να υπάρχει ένα ξηρό μέρος, δηλαδή που να μην βρέχεται μέρος ξηράς μέσα στη σπηλιά. Δεν το γυρνάει ποτέ στο νερό. Οι γεννήσεις, καλό μήνα και σήμερα, ξεκινάνε από τον Αύγουστο και μέχρι και τον Δεκέμβρη, με τα μέγιστα τα τέλη του Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, να παρατηρούνται οι περισσότερες γεννήσεις. Το ζώο γαλουχείται από τη μαμά του 3 με 4 μήνες και όπου μετά η μητέρα αφήνει μόνο του το μικρό. Μας αρέσει λοιπόν, εμείς και σε μερικούς μεστιμών, μας αρέσει να λέμε ότι το ζώο είναι ακραία σαγηνευτικό, καθώς βλέπετε κάτι φωτογραφίες, οι οποίες πραγματικά ορισμένες φορές νομίζεις ότι είναι βγαλμένες από κάποιο, λες και το κάνει επίτηδες δηλαδή, όπως βλέπετε στην κάτω φωτογραφία. Λοιπόν, το θαλάσσιο ενδιάτημα του, σχετικά με το θαλάσσιο ενδιάτημα του ζώου, ζει στο θαλάσσιο περιβάλλον πολύ περισσότερο από ό,τι στο χερσαίο, ψάχνει κυρίως τροφή, μετακινείται, αλλά και ξεκουράζεται κάποιες φορές μέσα στη θάλασσα. Καταδύεται μέχρι και τα 200 μέτρα, παρότι έχουν καταγραφεί και
μεγαλύτερα βάθη που καταδύεται, αλλά ο λόγος που δεν το προτιμάει συνήθως είναι γιατί δεν έχει κάποιον ιδιαίτερο λόγο να πάει τόσο βαθιά, καθώς κινείται εκεί που έχει τροφή. Οι παλμοί του μειώνονται στο 1/20 και η κυκλοφορία του αίματος περιορίζεται, έτσι ώστε να μπορέσει να κινηθεί και να κρατήσει την ανάσα του για μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Τρώει περίπου το 8% του βάρους του σε ψάρια, καρκινοειδή και χταπόδια, όπως βλέπετε και κάτω στη φωτογραφία. Βλέπει πάρα πολύ καλά και ακούει πάρα πολύ καλά επίσης στο νερό, και επίσης ακούει πάρα πολύ καλά έξω από το νερό, αλλά βλέπει λίγο πιο θολά. Έχει επίσης ένα παχύ στρώμα λίπους, το οποίο δρά ως μονωτικό. Σχετικά τώρα με τα χερσαία ενδιαιτήματα, όπως είπαμε, είναι θαλασσινές πηλιές, οι οποίες θέλει να έχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση. Συνήθως είναι εμφανής, γι' αυτό λέμε και θαλασσινές και όχι υποθαλάσσιες πηλιές, είναι εμφανής η είσοδη της σπηλιάς, είναι απομονωμένα και έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, το οποίο είναι αυτά που είπαμε και πριν, δηλαδή να έχει κάποιο μέρος το οποίο δεν θα βρέχεται, τουλάχιστον όχι συνέχεια από θάλασσα, και θα μπορεί είτε κυρίως να το χρησιμοποιήσει αυτό το ενδιαίτημα για να γεννήσει και να γαλουχίσει τα μικρά του, αλλά επίσης και για να ξεκουραστεί. Βλέπουμε μια πολύ ωραία φωτογραφία που είναι από το αρχείο της MOM, από κάμερες θα το αναφέρουμε και αυτό που βάζουμε, για την παρακολούθηση του πληθυσμού σε ορισμένα γνωστά αναπαραγωγικά σπήλαια ή ξεκούραση σπήλαια, και βλέπουμε τις φώκες που ξεκουράζονται σωριδών. Φωτογραφίες είναι αυτές από μικρά τα οποία βρέθηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών μέσα στις σπηλιές, νεογνά. Μάλιστα στην πρώτη πάνω φωτογραφία μπορείτε να καταλάβετε και όλο αυτό που είπαμε για το τρίχωμα. Το ζώο στο θαλάσσιο χώρο στην Ελλάδα, τέλος πάντων, αλλά και γενικά, έχει κάποιες απειλές. Οι απειλές αυτές είναι η θελημένη θανάτωσή του, η τυχαία παγίδευση σε αλευτικά εργαλεία, η υπεραλίευση, η οποία μειώνει τη διαθέσιμη τροφή για το ζώο και δημιουργεί και άλλα δυστυχώς προβλήματα, κυρίως κοινωνικά, η καταστροφή των βιότοπων του, λόγω της παράκτης ανάπτυξης, ακόμα και του τουρισμού, και ο τουρισμός από μόνος του αποτελεί σίγουρα μια απειλή, ίσως όχι καταστροφή του βιότοπου, αλλά αυξημένης όχλησης του ζώου μέσα στα θαλασσινά σπήλια όπου επιλέγει να κατοικεί. Η ρύπανση επίσης των θαλασσών, είτε από πλαστικά είτε από άλλες ουσίες, αποτελεί πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Αλλά επίσης φυσικά γεγονότα όπως πανδημίες και έντονα καιρικά φαινόμενα. Και δώσουμε μια παρένθεση με τα φυσικά γεγονότα και πρέπει να αναφέρουμε οπωσδήποτε την κλιματική αλλαγή, όπου πλέον αυτά τα φυσικά γεγονότα είναι πράγματα τα οποία πριν από κάποια χρόνια δεν θα τα βλέπαμε. Και είναι συνέχεια υπό εξέταση. Η θελημένη θανάτωση συμβαίνει αρκετά συχνά και παλιότερα πολύ πιο συχνά λόγω της αλληλεπίδρασης με την παράκτεια αλιεία, καθώς προκαλούν μια μεγάλη οικονομική ζημιά στους αλιείς η φώκια, καθώς και από τη φύση του σαν ζώο, της περιέργειάς του και της ευκολίας του, αλλά και επίσης λόγω της υπεραλίευσης βρίσκει τον εύκολο τρόπο, έναν εύκολο μεσαία, το πούμε έτσι, στα δίχτυα των ψαράδων, όπου πηγαίνει και τρώει το αλίευμα, στερώντας ουσιαστικά τον αλιεία από το μεροκάματό του, το πούμε έτσι πιο απλά, αλλά επίσης πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτή καταστρέφει και τα δίχτυα. Πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι το 1939 με βασιλική εντολή το ζώο επικηρύχθηκε, καθώς μαζί με όλα, όχι μόνο η φώκια, αλλά όλα τα θαλάσσια θηλαστικά, καθώς θεωρούνταν μέσα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, αν το δείτε δηλαδή, καθώς θεωρείται ότι κύριος υπέτειος της υπεραλίευσης, της μείωσης του αλιευτικού αποθέματος, αποτελούν τα θαλάσσια θηλαστικά. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Αυτό συνέχισε για πάρα πολλά χρόνια, όπου τελειώνει επίσημα το 81 με την εντολή, την προεδρική εντολή πλέον, πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τελειώνει αναφέροντας ότι ακολουθώντας πλέον το ρεύμα και το ευρωπαϊκό ρεύμα για την προστασία των ειδών.
Στις έρευνές μας, ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά που βρήκαμε είναι ότι γύρω στο 66 κοστολογείται η επικήρυξη αυτή, λοιπόν, κοστολογείται 670 δραχμές, κάπου τόσο, το 66, εάν φέρεις ένα δελφίνι ή μια φώκια σε μια σκάλα, είτε είσαι αλλιές επαγγελματίας, είτε είσαι κάποιος απλός άνθρωπος, έτσι, δηλαδή να το τουφεκίσεις στο ζώο, να το σκοτώσεις με κάποιο τρόπο, να το φέρεις, επικήρυξη κανονική δηλαδή, και παίρνεις χρήματα. Πολύ σημαντικό για να, και κομμάτι και τέλος της δουλειάς της ΜΟΜ, είναι να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα μεταξύ των σύγχρονων αλλιέων, οι οποίοι κατά κύριο λόγο αποτελούν λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι, απαρτίζονται από πιο ευαισθητοποιημένους ανθρώπους. Μία από τις εργασίες είναι η προστασία ουσιαστικά των αλλιέων, η προσπάθεια να φρούνε και άλλες και άλλους διεξόδους, αλλά επίσης η πρόταση των αποζημιώσεων στους ψαράδες λόγω των καταστροφών των δικτυών τους από τις φώκες. Είναι κάτι που είναι σε εξέλιξη. Μια πάρα πολύ ωραία εικόνα με έναν αλιέα και μια φώκια. Βέβαια, σίγουρα δεν είναι ένα πράγμα το οποίο προτείνουμε σε όλους. Θα το συζητήσουμε και λίγο αργότερα, ότι να πάμε και να αγκαλιάζουμε τις φώκες, αλλά όπως και να έχει, είναι μια πάρα πολύ ωραία και χαρακτηριστική εικόνα που έτσι δίνει μια νότα ελπίδας για το μέλλον. Λοιπόν, είπαμε στη συνέχεια για τις απειλές, στοιχεία παγίδευση των ζώων, η οποία προκαλείται, όπως είπαμε, προκαλούν μεγάλη οικονομική ζημιά, γίνεται κυρίως από νεαρά ζώα, τα οποία πάνω στην περιέργειά τους μπλέκονται και δεν μπορούν να φύγουν. Γίνεται κυρίως σε στατικά δίχτυα που μένουν για αρκετές ημέρες εκεί πέρα, και λόγω αυτής της μιας κυκλικής κίνησης που κάνουν στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν τα ζώα, μπλέκονται περισσότερο, είτε πνίγονται τα ίδια, είτε δεν μπορούν να βγουν να ανασάνουν, να πάρουν αέρα στην επιφάνεια της θάλασσας, και πνίγονται. Δεν ξεχνάμε ότι είναι θηλαστικά, τα οποία χρειάζονται αέρα για να αναπνεύσουν, έχουν πνευμόνια σαν εμάς. Όπως είπαμε, η υπεραλίωση μειώνει το ηχθειοπόθεμα, υπάρχει αδυναμία στην έβρεση τροφής και ενισχύει σίγουρα τις προηγούμενες δύο απειλές, το οποίο είναι προκαλούν μεγάλη ζημιά, όπως είπαμε, και στις φώκες, αλλά και στους ψαράδες. Οι σπηλιές, λοιπόν, οι θαλασσινές σπηλιές, οι οποίες δεν έχουν κάποια επαφή με τους ανθρώπους, η αλήθεια είναι ότι είναι και πιο σπάνιες, καθώς πάρα πολύ απλά όσο ο πληθυσμός αυξάνεται, μειώνονται οι σπηλιές, γίνεται λόγω της παράκτειας ανάπτυξης, δημιουργείται όχληση λόγω του τουρισμού, είτε με καγιάκ είτε με καταδύσεις, οι οποίες γίνονται σε συγκεκριμένα σπήλαια τα οποία δεν θα έπρεπε, προξενούν όχληση στα ζώα, και προφανώς τα ζώα τις εγκαταλείπουν και προτιμούν να αλλάξουν και να πάνε σε κάτι πιο απομονωμένο. Όπως είπαμε, κλιματική αλλαγή αλλάζει πολλές φορές τις παραλίες μέσα της σπηλιάς, καθώς και τα έντονα αυτά καιρικά φαινόμενα μπορεί να αλλάξουν τελείως το προφίλ της παραλίας, το οποίο μπορεί να μην επανέλθει ποτέ όπως ήταν ωραίος ο χώρος, δηλαδή μπορεί να μην επανέλθει ποτέ. Και με τη χρήση λιγότερο κατάλληλων σπηλαίων, εννοούμε δηλαδή ότι όταν η φώκια πηγαίνει σε ένα σπήλαιο το οποίο υπό άλλες συνθήκες μπορεί να μην επέλεγε γιατί δεν ήταν αρκετά μεγάλη παραλία μέσα, δεν είναι καλά προστατευμένο από τον καιρό, έχουμε μια αύξηση σε κουτάβια, ναι, έτσι αναφέρονται τα μικρά των φωκών, σε κουτάβια, τα οποία χάνονται από τη μαμά τους αν πέσουν πάνω σε κάποιο καιρό ή κάτι τέτοιο. Η ρύπανση σίγουρα συνεισφέρει στην υποβάθμιση των βιοτόπων, ειδικά θαλασσινά σπήλαια, που μπορείτε να δείτε γεμάτα. Σίγουρα θα έχετε δει εικόνες και από εμάς, αλλά και γενικά με θαλασσινά σπήλαια γεμάτα με σκουπίδια, ανθρωπογενή. Είτε αυτά είναι σκοινιά, δίχτυα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Η ρύπανση συνεισφέρει στη μείωση των ηχθειοποθεμάτων που δημιουργεί τα προβλήματα που είπαμε. Και σίγουρα παρατηρείται ότι προκαλεί μια αποδυνάμωση του νοσοποιητικού του ζώου, καθώς και προβλήματα στην αναπαραγωγή τους, στη γονιμότητά τους δηλαδή.
Σχετικά με τα πλαστικά, επειδή υπάρχει συχνά αυτή η ερώτηση, δεν έχει παρατηρηθεί, έτσι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν έχει παρατηρηθεί πάρα πολύ έντονα το φαινόμενο της αλληλεπίδρασης με τα πλαστικά, της αρνητικής, δηλαδή από την άποψη ότι καταπίνονται και το ζώο έχει κάποιο πρόβλημα, όπως πολύ συχνά συμβαίνει και με τις χελώνες σε μικρότερη ηλικία. Αλλά σίγουρα τα δίχτυα, όπως τα δίχτυα φαντάσματα που λέμε, που είναι δίχτυα τα οποία έχουν καταστραφεί, έχουν αποσυρθεί και μπλέκονται κάπου και μπορεί να δημιουργήσουν εν δυνάμει πρόβλημα, είναι ένα κομμάτι της πλαστικής ρύπανσης που μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά στο ζώο. Σχετικά με τις πανδημίες που αναφέραμε πριν και στα φυσικά γεγονότα, αξίζει να σημειωθεί το 1997 στη Μαυριτανία, όπου 30% του πληθυσμού, γύρω στα 100 ζώα, τότε υπολογίζαμε ότι στη Μαυριτανία, στο Κάβο Μπλάνκο, υπήρχαν γύρω στα 300 ζώα, λόγω κάποιου ενός μορμπιλοϊού, ένας ιού μορμπίλη, και λόγω του ότι στη Μαυριτανία είναι δύο τα σπήλαια τα οποία χρησιμοποιούν τα ζώα και υπάρχει ένα είδος κοινωνικότητας μεταξύ τους, δηλαδή βλέπουμε σε σπήλαια ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζώα, μπορεί και 200 ζώα μαζί. Ήταν πάρα πολύ εύκολη αυτή η μετάδοση του ιού και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του πληθυσμού κυριολεκτικά αφανίστηκε. Πολύ φοβερό τότε εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, φτάσουμε λοιπόν στο κομμάτι που θα θέλατε να δούμε. Μας πιέζει και ο χρόνος σίγουρα. Τι κάνουμε αν παρατηρήσουμε ένα ζωντανό ζώο στη θάλασσα, είτε κολυμπούμε είτε είμαστε στην ξηρά και το δούμε? Κοιτάξτε, το πιο βασικό είναι, αρχικά θα πω τηλέφωνο, όπως λέει και ότι ένα τηλέφωνο στη μόμη. Ναι, εγώ θα σας έλεγα έτσι για αρχή, με το που θα δείτε ένα ζώο, να πάρετε δύο λεπτά για να το παρατηρήσετε. Να παρατηρήσετε τι κάνει, να καταγράψετε τι δραστηριότητα κάνει εκείνη τη στιγμή, περίπου. Γιατί όταν είσαι μακριά, είτε είσαι στη θάλασσα είτε είσαι έξω, είναι λίγο δύσκολο να αντιληφθείς περίπου το μέγεθός του, ίσως κάποια χαρακτηριστικά σημάδια, χωρίς να είναι κάτι έτσι πολύ άμεσο, και μια γενική συμπεριφορά. Απλά κολυμπάει, τρώει, καταδύεται, σας έχει πάρει χαμπάρι, σας κοιτάζει ή όχι. Αν δεν δείτε κάτι, δηλαδή αν δεν είναι πιασμένο κάπου, αν δεν έχει κάποια περίεργη συμπεριφορά, το πιο πιθανό είναι αυτό το ζώο να βρίσκεται στην περιοχή από επιλογή του. Είναι εκεί πέρα, κάνει βόλτες, κυνηγάει, κολυμπάει. Οπότε, όταν καταφέρετε, είτε είσαστε στην ξηρά, άμα είσαστε στην ξηρά εκείνη την ώρα, ή όταν είσαστε στη θάλασσα και το δείτε από μακριά, ας πούμε, καταγράψτε κάπως την τοποθεσία σας, την τοποθεσία του ζώου. Καταγράψτε ίσως αυτά που είδατε, έτσι ώστε να μην τα ξεχάσετε, γιατί είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να μπορείς να ξεχνάς όταν είσαι στο πεδίο κάτι που βλέπεις. Σε συνεπέρνει κιόλας η όλη διαδικασία, αλλά είναι έτσι, είναι σύνηθες αυτό, τέλος πάντων. Καταγράψτε ό,τι είδατε. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο και αυτό με κάποιο τηλέφωνο στη MOM, είτε με μια επικοινωνία, όπως θα δούμε και λίγο αργότερα, πώς θα μπορείς να καταγράψεις τη συμπεριφορά αυτού του ζώου, πώς να καταγράψεις αυτή την πληροφορία, να τη φέρεις στη MOM, έτσι ώστε να καταγραφεί αυτή η παρατήρηση, με τη συμπλήρωση αυτής της αναφοράς παρατήρησης μεσογειακής φώκιας, όπως βλέπετε και λίγο πιο κάτω. Αυτό. Και προφανώς, αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, φωτογραφία, βίντεο, αυτό. Αλλά κυρίως εγώ αυτό που θα σας έλεγα είναι, επειδή είσαστε, αν τύχει και ειδικά αν είσαστε έξω και έχετε την ευκολία, αν είσαστε έξω από το νερό, απολαύστε αυτό που βλέπετε. Βλέπετε ένα ζώο το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο. Μιλάμε για λιγότερο από 750 ζώα σε όλη τη Μεσόγειο και σε όλο τον κόσμο, βασικά, γιατί η Μεσογειακή Φώκια είναι. Απολαύστε αυτό που βλέπετε, καταγράψτε και στο μυαλό σας και τις εικόνες αλλά και τις πληροφορίες για να τις φέρετε σε εμάς, αλλά σκεφτείτε πόσο σπάνιο και ωραίο είναι. Τώρα, το να βρούμε ένα ζώο στη θάλασσα, η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται κάποιο βοήθεια. Όπως είπαμε, με τη σωστή παρατήρηση και καταγραφή των πληροφοριών,
Μπορείτε να έρθετε σε επαφή και με εμάς, αν κάτι δεν σας αρέσει, και να συζητήσουμε και έχοντας μια πλήρη εικόνα, είτε και ίσως ή και μάλλον φωτογραφίες και βίντεο, μπορούμε να σας απαντήσουμε εμείς σχετικά με το τι βλέπετε και το πώς είναι η κατάσταση του ζώου. Παρατήρηση λοιπόν ενός ζώου, ζωντανού ζώου στη στεριά. Αυτό είναι όντως πολύ σημαντικό. Οι φώκες τους αρέσει να βγαίνουν στις παραλίες και να κάθονται κάποιες φορές για ώρες. Δηλαδή, τι να σας πω, και 10 ώρες μπορεί να βγουν. Τους αρέσει να μένουν στεγνές για μεγάλες χρονικές περιόδους και τους αρέσει να ξεκουράζονται κάποιες φορές, έτσι, ιδιαίτερα τα λίγο πιο μικρά ζώα, τους αρέσει να ξεκουράζονται έτσι, σε παραλίες, οι οποίες βέβαια πολλές φορές είναι τουριστικές παραλίες, έχει πάρα πολύ κόσμο. Σημαντικό είναι να μην ακολουθήσετε την εικόνα όπως βλέπουμε εδώ πάνω, να μείνετε τουλάχιστον έτσι μακριά από το ζώο, να μην κάνετε έτσι θορύβους, ούτε να τους πετάμε άμμο ή πέτρες ή μακριά αντικείμενα για να τους τραβήξουμε την προσοχή, να το αφήσουμε, δεν υπάρχει λόγος το ζώο να νιώσει έτσι φόβο. Το αφήνουμε, απομακρυνόμαστε. Όπως είπαμε, δεν βρέχουμε το ζώο. Για να είναι έξω από το νερό και για να κοιμάται, να ξεκουράζεται, θέλει να μείνει στεγνό το ζώο. Δεν ταΐζουμε το ζώο, ούτε στη στεριά, ούτε στη θάλασσα, για πάρα πολλούς λόγους, αλλά πολύ βασικό ότι δεν του δίνουμε κάτι που δεν είναι στη διατροφή του. Δεν θέλουμε να του δώσουμε κάτι που δεν είναι στη διατροφή του, πρώτον. Και δεύτερον, δεν θέλουμε να το μάθουμε, να το κάνουμε να νιώσει ότι μπορεί να τραφεί έτσι και από τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον του ζώου. Δεν εμποδίζουμε την πρόσβαση του ζώου στη θάλασσα, δεν χρειάζεται να κάτσουμε μπροστά του, δεν χρειάζεται να βάλουμε κάτι μπροστά, ούτε να πάμε να βγάλουμε φωτογραφίες από μπροστά. Μπορούμε να στην απόσταση που έχουμε πει, με την απόσταση που καθόμαστε, να πάρουμε όσες φωτογραφίες χωρίς φλάς θέλουμε. Χωρίς φλάς εννοώ ιδιαίτερα σε έτσι, πιο σκοτεινά περιβάλλοντα, όπου το φλάς μπορεί να τρομάξει το ζώο. Όπως καταλαβαίνετε, το ζώο είναι, η φώκια είναι ένα άγριο ζώο, η συμπεριφορά του είναι απρόβλεπτη, οπότε συνίσταται να μην το πλησιάζουμε ούτε για να το, έτσι δεν, ούτε θα ενοχλήσουμε το ζώο, αλλά επίσης θα προστατευτούμε και εμείς, ειδικά τα παιδιά και τα κατοικίδια θα πρέπει να απομακρύνονται για να μην προκληθεί βλάβη είτε στο ίδιο είτε στην φώκια. Συγκεκριμένα για τα κατοικίδια πρέπει να απομακρύνεται, γιατί μπορεί να είναι και φορείς επικίνδυνων ασθενειών για τη μεσογειακή φώκια, όντας και τα ίδια θηλαστικά που είναι πιο εύκολο να μεταφέρουν. Όπως είπαμε, στις περισσότερες περιπτώσεις των ενήλικων ζώων που είναι στις... των ζωντανών ζώων που είναι στις στεριές, δεν χρειάζεται να επέμβουμε. Παρακολουθούμε και επεμβαίνουμε επί τόπου εάν χρειαστεί. Τώρα, στις περιόδους που, στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται παρέμβαση, αυτή πρέπει να γίνεται μόνο από τη μόμο. Και συνήθως γίνεται επί τόπου, όταν μιλάμε για ενήλικα ζώα. Πολλές φορές αυτά τα ενήλικα ζώα ζυγίζουν πάνω από 200 κιλά και σίγουρα θα τους προκαλέσει τεράστιο στρες, αλλά και πρακτικά είναι και πάρα πολύ δύσκολο να μεταφερθούν κάπου. Οπότε, in situ, εκεί πέρα, μέσα στο πεδίο, τους παράσχουμε τις πρώτες βοήθειες ή ό,τι χρειαστεί. Να, εδώ περάσουμε χαρακτηριστικά μια παλιότερη περίπτωση. Αριστερά μπορούμε να βρούμε αυτό το ενήλικο θηλυκό, το οποίο βγήκε και χρειάστηκε αντιβίωση λόγω κάποιου αναπνευστικού προβλήματος που είχε. Και κάνω μια παρένθεση. Το αναφέραμε, όσοι ήταν μέσα μπορεί να το ακούσετε ή να το έχετε ακούσει γενικά, ότι αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, στα Χανιά, έχει εμφανιστεί μια ενήλικη, γερασμένη θηλυκή φώκια, η οποία ειδοποίησαν εμάς, ειδοποίησαν τη ΜΟΜ και σε συνεργασία με το δικτύο κτηνιάτρων του Αρίων, έχουμε και εκπρόσωπο του Αρίων, την κυρία Εμιλία Ντρούγα, ένας εκτινίατρος της περιοχής και του δικτύου διάσωσης, του δικτύου κτηνιάτρων, πήγε και της έχει παράσχει αντιβίωση, της παράσχει αντιβίωση τώρα που μιλάμε αυτές τις ημέρες, έτσι μπας και μπορέσει, παρότι είναι
μεγαλύτερη ηλικία, μπας και μπορέσει να ανακάμψει για να μπορέσει να επιστρέψει στη θάλασσα. Αυτά, εδώ δεξιά βλέπουμε, ας πούμε, έναν αρσενικό με τραύματα από μάχη. Τώρα δεν φαίνονται πολύ καλά, αλλά μπορώ να σας πω ότι είχε και στα πτερίγια, αλλά και στο, εδώ πέρα στο λαιμό του. Και του δίνεται αντιβίωση, σαφώς δεν μπορεί να μεταφερθεί το ζώο, του δίνεται αντιβίωση έτσι ώστε να μπορέσει να μην υποκύψει, ας πούμε, από τα τραύματά του και να μπορέσει να επιστρέψει στο περιβάλλον του. Παρένθεση μόνο να κάνω ότι φαίνεται πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα η κρέμα και το κολύριο στη δεξιά φωτογραφία που παράσχεται στο ζώο, επειδή έχει παρατηρηθεί μόλυνση στη σωμάτη του. Έτσι δείχνει ότι πόσα μπορείς να κάνεις εκεί πέρα, πάνω στο πεδίο, στο ζώο. Χαρακτηριστικό. Πολλές φορές νομίζουμε ότι το ζώο χρειάζεται βοήθεια, ενώ είναι υγιέστατο. Συγκεκριμένα, ειδικά για τις μικρότερες φώκες, οι οποίες βγαίνουν στη στεριά και περνάνε πάρα πολλές ώρες, δηλαδή, σας λέω τώρα για 10 και 12 ώρες, πολλές φορές είναι απόλυτα υγιείς και απλά μια καλή περιγραφή της κατάστασης και το τι βρίσκουμε στη ΜΟΜ, αν πάρουμε τηλέφωνο στη ΜΟΜ, θα μας λύσει όλες τις απορίες. Όπως είπαμε, οι φώκες κοιμούνται πολύ βαθιά όταν είναι στην ξηρά, αναπνέουν πάρα πολύ βαριά, φτερνίζονται, κάποιες φορές αλλάζουν και τρίχουν, οπότε μπορεί να φαίνεται περίεργα, έχοντας στεγνώσει, να φαίνεται περίεργο το δέρμα τους. Αυτό. Αλλά γενικά ο ύπνος τους, μπορώ να σας πω με τα σιγουριάς, ότι είναι ανήσυχος. Όσες φορές έχει τύχει, δηλαδή, να δω φώκια έξω, αλλά και σε θαλασσινά σπήλαια, θα μιλήσουμε και γι' αυτό, ο ύπνος τους είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ανήσυχος. Φτερνίζονται, ρεύονται, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, όλα ταυτόχρονα, πολλές φορές και όλα ταυτόχρονα μαζί. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για μια περίπτωση η οποία πολύ πιθανόν αυτό που λέμε ότι πάρετε τηλέφωνο τη ΜΟΜ κατευθείαν, πολλές φορές μπορεί όντως να μην μπορέσετε να το κάνετε. Αυτό δεν σημαίνει ότι σας λέω πηγαίνετε και κάντε το, βέβαια, αλλά υπάρχει περίπτωση και έχει γίνει αρκετές φορές όπου έχει βρει κάποιος χρήστη στη θάλασσα, είτε είναι ψαράς, είτε είναι κυβερνήτη σε κάποιο σκάφος, δίτης. Έχει βρει φώκια παγιδευμένη σε αλληλευτικά εργαλεία. Βλέπετε εδώ πέρα εικόνα αριστερά, από μια φώκια που έχει μπλεχτεί στο λαιμό της, και εδώ πέρα ένα μικρότερο, το οποίο έχει μπλεχτεί κυριολεκτικά ολόκληρο. Λοιπόν, για να ανεξαρτητοποιηθεί το ζώο, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ότι όσο πιο γρήγορα μπορούμε, αν βρούμε κάτι επάνω μας, και φυσικά, αν υπάρχει ο χρόνος, να επικοινωνήσετε τη ΜΟΜ, μήπως πάρετε κάποιες πληροφορίες, αλλά επί της ουσίας, ό,τι έχετε πάνω σας εκείνη την ώρα, με κάποιον που θα βρείτε, είτε αν είστε στη χρήση της θάλασσας που έχουν δει της, υπάρχει περίπτωση να προσπαθήσετε να απελευθερώσετε το ζώο. Το ζώο δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται, δεν καταλαβαίνει τι πάτε να του κάνετε εσείς και μπορεί να γίνει και επιθετικό. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι κάτι το οποίο έτσι απλά προτείνουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους έχει συμβεί αυτό το πράγμα και ορισμένες φορές παραπάνω, δυστυχώς μάλλον, παραπάνω από μία φορές. Με ψυχραιμία λοιπόν κόβουμε το δίχτυ. Η ζημιά έχει γίνει, το δίχτυ έχει ήδη καταστραφεί έτσι κι αλλιώς. Προσπαθούμε να το βοηθήσουμε και προσπαθούμε να το αφήσουμε να φύγει όσο δυνατόν κόβοντας το δίχτυ και απομακρύνοντάς το ουσιαστικά από το αλληλευτικό εργαλείο, μπορεί να φύγει και μακάρι, δηλαδή, για να καταφέρει να επιβιώσει. Χαρακτηριστική είναι η ήρα κάτω δεξιά. Νομίζω άκουσα και υπάρχει και μια ήρα στο ακροατήριο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η ήρα, ο οποίο δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, λοιπόν, αυτό ήταν ένα ουσιαστικά ένα δίχτυ, ένα σκηνή από δίχτυ, το οποίο είχε μπλεχτεί πάρα πολύ άσχημα γύρω στην ήρα, το οποίο έτσι λοιπόν απελευθερώθηκε κάποια στιγμή από κάποιον χρήστη της θάλασσας η ήρα, η οποία είναι κυριολεκτικά μητριάρχης, δηλαδή όσα χρόνια
όλο τη βλέπουμε με ένα μικρό να κάνει. Δηλαδή είναι πολύ, προσθέτει κάθε χρόνο στον πληθυσμό και ένα μικρό που χρειάζεται. Οπότε αυτό σας λέω είναι ότι υπάρχουν ζώα, κυκλοφορούν ζώα τα οποία ήταν παγιδευμένα σε αλευτικά εργαλεία και σε δίχτυα ή οτιδήποτε, έχουν απελευθερωθεί και έχουν συνεχίσει κανονικά τη ζωή τους. Είναι μεγάλη, άμα δηλαδή υπάρχει κάποιος εκείνη την ώρα που μπορεί να το βρει, πολλές φορές και οι ίδιοι ψαράδες βέβαια, μπορεί να συνεχίσει τη ζωή τους κανονικά χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και φτάνουμε στο πάρα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο είναι αυτό που εμπλεκόμεθα άμεσα. Η έβρεση ενός ορφανού νεογέννητου ζώου. Το ορφανό νεογέννητο ζώο είναι ένα νεογέννητο μερικών ημερών ουσιαστικά ζώο, το οποίο για κάποιο λόγο βρίσκεται μόνο του. Συνήθως είναι μετά από κάποια κακοκαιρία. Συνήθως μετά από κάποια κακοκαιρία χάνεται από τις σπηλιές του, από τη σπηλιά, από τη μάνα του, διαχωρίζεται από τη μάνα του, ξεβράζεται σε παραλίες και όχι απλά 100%, με μαθηματική ακρίβεια, με βεβαιότητα, αυτό το ζώο είναι καταδικασμένο να πεθάνει, καθώς χωρίς τη μάνα του δεν μπορεί να ζήσει. Χωρίς το γάλα της, χωρίς την προσπάθειά της να το μάθει, θα πεθάνει. Αν τυχόν λοιπόν βρούμε κάποιο τέτοιο ζώο ζωντανό, το τηλέφωνο στη μόμη είναι το μοναδικό που θα σας πω, ότι το τηλέφωνο στη μόμη πρέπει να το κάνετε πρώτα και μετά να πάρετε τις φωτογραφίες. Πολλές φορές ταυτόχρονα. Πρέπει να επικοινωνήσετε λοιπόν με τη μόμη για να δώσετε τις πληροφορίες, δηλαδή να περιγράψετε το τι βλέπετε, πώς το βλέπετε το ζώο. Και με το που το κάνετε αυτό ξεκινάει να καταγράφετε ένα ρολόι. Εμείς θεωρούμε ότι το ζώο βρίσκεται εκεί έστω από εκείνο το πρωινό, στιγμή που δεν έχουμε ακούσει κάτι άλλο, και ξεκινάει να καταγράφει ένα ρολόι το οποίο ουσιαστικά η ομάδα διάσωσης μεταβαίνει στο σημείο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όσο πιο γρήγορα γίνεται, εννοώ από την άποψη ότι μπορεί να είναι σε κάποιο νησί ή τέτοιο. Αλλά οι πολύτιμες σας πληροφορίες, δηλαδή οι φωτογραφίες και τα βίντεο, είναι αυτό που μας κάνουν να ξέρουμε πόσο γρήγορα πρέπει να. Πόσο γρήγορα εννοώ ότι πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Ένα μικρό τις πρώτες ημέρες, βλέπετε εδώ πέρα αυτές τις δίπλες που έχει, δεν έχει τραφεί ακόμα, δεν έχει αναπτύξει ακόμα το υπόστρωμα αυτό, λίπους που έχει το καλό. Και η μάνα του υπάρχει μια περίπτωση. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα εδώ πέρα. Ήθελα να σας πω ότι όταν ξεκινά λοιπόν να τρέχει αυτό το ρολόι, ένα από τα πράγματα που θέλουμε να δούμε, επειδή ακριβώς με τη μάνα του θα είναι πάντοτε καλύτερα το ζώο από οποιονδήποτε, αυτό που θέλουμε να αφήσουμε λίγο χρόνο, μήπως και η μητέρα του το ψάχνει. Πολλές φορές τα μικρά που είναι έξω κάνουν ένα θόρυβο, το οποίο το λέμε γάβγισμα, όπου έτσι καλούν και τις μητέρες τους και έτσι το ακούνε και οι μητέρες τους. Και υπάρχει περίπτωση να το πάρει. Αν μέσα σε 24 συν ώρες δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, το μικρό πρέπει να το πάρουμε από εκείνο το σημείο και να μεταφερθεί στο κέντρο περίθαλψης, να ξεκινήσει η διαδικασία περίθαλψης. Όμως, μέχρι να γίνει αυτό, μέχρι να φτάσουν στο σημείο, μέχρι όλα αυτά, κυριολεκτικά, όποιος το έχει βρει, επί της ουσίας ο προστάτης του, δηλαδή οι πληροφορίες του είναι αυτό που θα βοηθήσει και το ζώο θα βοηθήσει το ζώο πιο πιθανό είναι να ζήσει από βέβαιο θάνατο που θα έβρισκε όντας μακριά από τη μητέρα του. Είναι αυτό που λέμε τυχερό μέσα στην ατυχία του. Λοιπόν, να πω επίσης ότι έχοντας μια καλή γνώση της περιοχής ημών, τα αναπαραγωγικά σπήλαια της περιοχής, περιγράφοντας ακριβώς την περιοχή, μπορούμε να ξέρουμε και περίπου πού βρίσκονται κοντά οι σπηλιές, έτσι ώστε να γίνει μια προσπάθεια να δούμε αν υπάρχει μάνα κοντά ή κάτι τέτοιο. Ένα χαρακτηριστικό που θέλω να σας πω, μια μικρή παρένθεση, είναι ότι πολλοί κόσμοι, ακόμα και κόσμοι που είναι χρήστες της θάλασσας για χρόνια, δεν γνωρίζουν ακριβώς ποιος είναι ο ήχος που κάνει ένα φωκάκι μικρό. Τώρα αυτό που θα ακούσετε είναι για λίγο πιο μεγάλα φωκάκια. Λένε και η Νικόλ, είναι δύο φωκάκια που πέρασαν από το κέντρο περίθαλψης της ΜΟΜ.
και απελευθερώθηκαν το 2020. Είχαν βρεθεί έτσι ακριβώς ορφανά. Περάσαν από το κέντρο περίθαλψης με συγκεκριμένα πρωτόκολλα και με μεγάλη προσπάθεια. Και μπορείτε να ακούσετε ακριβώς τους ήχους. Δεν ξέρω τώρα, ελπίζω να ακούτε. Πείτε μου αν ακούτε. Ακούμε και είναι πανέμορφες. Ελπίζω να είχατε πάρα πολύ δυνατά τα ακουστικά σας, γιατί εμένα ανατινάχθηκαν τα αυτιά μου, τώρα δεν το έχω ακούσει τόσο πολύ δυνατά άλλες φορές. Ναι, αυτό βέβαια είναι και λίγο πιο μεγάλα ζώα, αλλά ίσως λίγο πιο εξασθενημένα. Κάπως έτσι κάνει και ένα μικρότερο ζώο αυτό το γάβγισμα. Λοιπόν, όπως είπαμε, πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να δώσουμε τα στοιχεία, να μπορέσουμε να δώσουμε όταν βλέπουμε νεογέννητο ζώο, να μπορέσουμε να δώσουμε όλα τα στοιχεία της κατάστασής τους για να μπορέσουμε να κάνουμε να δούμε πόσο γρήγορα, πόσο μεγάλη ένταση πρέπει να έχει η αντίδρασή μας. Έχουμε φτάσει βέβαια στις 6 η ώρα, αλλά Χρήστο, μου δώσεις λίγο χρόνο ακόμα να πω δύο λόγια για το πώς καταγράφουμε μια πληροφορία, γιατί φάγαμε. Ναι, ναι, εννοείται. Τέλεια. Σας πάω εδώ πέρα. Σας πάω στο περιβάλλον του site της MOM, όπου βλέπετε αυτή την πολύ ωραία έτσι, εικόνα, το είδα φώκια, πάρα πολύ απλό, όπου δίνει μερικές πληροφορίες αρχικά και το τηλέφωνο σίγουρα, το τι κάνουμε αν δούμε μία φώκια. Βλέπουμε την παρουσίασή σου ακόμα. Α, ναι, οπότε πρέπει να κάνω μισό λεπτό, καλά το πες. Πρέπει να κάνω αυτό. Βλέπουμε. Ναι, ναι. Ακόμη. Τέλεια. Λοιπόν, πέρα από τις πληροφορίες που μπορείτε να βρείτε και τις οποίες μπορείτε να επικοινωνήσετε και σε άλλο κόσμο και στον άλλο κόσμο, τι γίνεται, τι πρέπει να κάνετε εάν δείτε μια φώκια. Ας πούμε χαρακτηριστικό, να το πούμε και μαζί και για να το κρατήσετε και εσείς και σαν πιθανές ερωτήσεις μπορεί να έχετε, ότι αν τη δεις στη θάλασσα, συγγνώμη δεν το είπαμε αυτό στην αρχή, ότι αν δεις τη θάλασσα είναι σημαντικό να μην προσπαθήσεις να το πλησιάσεις. Όπως σας είπα, προσπαθήστε να πάρετε μια έτσι, νοητή εικόνα στο μυαλό σας και να απομακρυνθείτε όχι με απότομες κινήσεις, σιγά σιγά, σεβόμενοι το ζωτικό χώρο του ζώου, αλλά και να απομακρυνθείτε για να μην προκαλέσετε όχληση ούτε στο ζώο, αλλά και να μην προκαλέσει όχληση και το ζώο σε εσάς. Όσοι είναι χρηστοί της θάλασσας, ψαροτουφεκάδες, όσοι είναι χρήστες ψαροτούφεκου, μην προσπαθήσετε να το σημαδεύσετε με το ψαροτούφεκο. Δεν είναι επιθετικά ζώα οι φώκες, αλλά έχουν την αίσθηση, όπως όλα τα ζώα, ότι μπορεί να απειληθούν ή να απειλούνται. Μπορεί να πανικοβληθούν και μπορεί να γίνουν επιθετικά. Η ταχύτητά τους μέσα στο νερό δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσετε να τις φτάσετε, ούτε καν την όραση και την ακοή τους, ακόμα και σε περιοχή, ακόμα και σε θαλάσσιο χώρο που είναι θολά και τα νερά, πάλι μπορούν να σας δουν πολύ πιο εύκολα από ό,τι μπορεί να δείτε εσείς αυτούς. Οπότε ήρεμα, έτσι, όχι απότομες κινήσεις, απομακρυνόμαστε. Αν τυχόν τώρα βρούμε μια φώκια μέσα σε ένα θαλασσινό σπήλαιο. Μισό λεπτό, συγγνώμη. Έλαβε. Η γάτα μου εδώ πέρα προσπαθεί να έρθει και αυτή να την παρουσίασει. Αν τυχόν να βρούμε σε ένα θαλασσινό σπήλαιο,
Να πω χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει κάποια αυτή τη στιγμή, πέρα από τις έρευνες που έχει κάνει η ΜΟΜ στη χαρτογράφηση, έχουμε χαρτογραφήσει περίπου το 85% της ακτογραμμής της Ελλάδας για να ψάχνοντας για θαλασσινά σπήλαια, για να μπορέσουμε να καταγράψουμε τα αναπαραγωγικά σπήλαια, ακόμα όμως και τα σπήλαια που ξεκουράζονται οι φώκες. Όλα αυτά θέλουμε να ενταχθούν και έχουν γίνει ήδη κινήσεις για να ενταχθούν στις εθνικές θαλάσσιες στρατηγικές, στις εθνικές στρατηγικές και στα σχέδια δράσης της χώρας για την προστασία του είδους, με απότερο σκοπό κάποια στιγμή, αν όχι σίγουρα όλα, αλλά κάποια τα οποία αποτελούν ορόσημα για το είδος, ενώ ορόσημα αναπαραγωγής του ζώου για το είδος, να μπορέσουν να προστατευτούν από εθνική νομοθεσία. Οπότε εμείς αυτό που λέμε, ότι προφανώς δεν μπορώ να σας πω ότι απαγορεύεται, γιατί επί της ουσίας δεν απαγορεύεται, θέλω να πω, δεν μπορώ να σας βρω τον νόμο, αλλά επειδή ακριβώς αποτελούν βιότοπο και ενδιέτημα του ζώου, η όχληση του ζώου και η όχληση του ενδιετήματός του, το κατάφερα, αποτελεί κάτι που μπορεί να αποτελέσει κάποιο, να έχει κάποιο ανάμαζε με κάποιο νομικό πλαίσιο. Αλλά και εσείς, σαν χρήστες της θάλασσας και σαν πολίτες επιστήμονες, εάν τυχόν και βρεθείτε σε κάποιο θαλασσινό σπήλαιο, γιατί υπάρχουν και θαλασσινά σπήλαια τα οποία δεν καταλήγουν κάπου, δεν έχουν κάποιο μέρος για να ξεκουραστεί ή να γεννήσει φώκια, εάν μπείτε σε ένα σπήλαιο και τυχαία δείτε κάποιο ζώο, μην προσπαθήσετε να μπείτε πιο μέσα στη σπηλιά. Υπάρχει περίπτωση να είναι η μητέρα με το παιδί της. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι άμεσα επιθετική, αλλά δεν θα πρότεινα να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία να το μάθετε. Οπότε απομακρυνθείτε κολυμπώντας αργά και κοντά στα βράχια, δηλαδή κοντά έτσι ώστε να μην κλείνετε την είσοδο της σπηλιάς και για να μην νιώσει το ζώο παγιδευμένο, έτσι ώστε αν επιλέξει να φύγει, να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται, όσο και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να ξέρετε ότι μέσα στη θάλασσα, όπως σας είπα και πριν, οι φώκες βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον, μέσα στο νερό δηλαδή, και μέσα στις θαλασσινές σπηλιές βρίσκονται, αυτό που λέμε, απόλυτα στο φυσικό τους περιβάλλον. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν είναι ζώα τα οποία χρειάζονται βοήθεια, ένα τεράστιο ποσοστό δεν είναι ζώα που χρειάζονται βοήθεια, οπότε το αφήνουμε, δεν χρειάζεται να πάρετε φωτογραφίες σε αυτές τις περιπτώσεις, αν είναι το ζώο μέσα στο ή κάτι άλλο, απομακρύνεστε, κρατήστε μια νοητή εικόνα και προσπαθείτε να αποφύγετε και το συγκεκριμένο σπήλαιο. Αυτό τώρα σας το λέω στην περίπτωση που βρεθείτε σε κάποιο σπήλαιο. Εάν γενικά ξέρετε στην περιοχή σας, είτε από ντόπιους, είτε γενικά αν το γνωρίζετε, ότι υπάρχουν θαλασσινά σπήλαια τα οποία πηγαίνουν και ξεκουράζονται φώκες ή γεννάνε, προτείνουμε να μην τα χρησιμοποιείτε και να αποθαρρύνετε και τον άλλο κόσμο να το κάνει. Γιατί η είσοδος στις σπηλιές είναι κάτι που δυστυχώς στο βάθος χρόνου θα προκαλέσει την εγκατάλειψη του αναπαραγωγικού, ας πούμε, σπηλαίου της, του πηλαίου ξεκούρασης, από μία φώκια. Κάνοντας λοιπόν έτσι λίγο πιο δύσκολο στο είδος να ανακάμψει. Το ξέρω, ακούγεται λίγο βαρύγδουπο, αλλά είναι μια αλήθεια αυτή. Δηλαδή, το να τους κόβεις κομμάτι από το βιότοπο και το ενδιέτημά τους είναι κάτι το οποίο, δηλαδή, μπορεί ακόμα να έχεις αγνά και καλά συναισθήματα, ας πούμε, αλλά να προξενήσεις όχληση χωρίς να το ξέρεις. Σας δείχνω εδώ πέρα λοιπόν θέλω να σας δείξω τελευταία και τελειώνω για να μην με σκοτώσει ο Χρήστος, ότι για τη μεσογειακή φώκια, για την παρατήρηση λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε, επίσης η σελίδα υπάρχει στα ελληνικά και στα αγγλικά, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να το προτείνει σε κάποιον ξένο φίλο του, γνωστό του, πότε την είδε, περίπου την ώρα, πάρα πολύ σημαντικό πού την είδε, όσο πιο καλές συντεταγμένες γίνεται, τόσο καλύτερα, πόσες φώκες είδε και πού ήταν στη θάλασσα, ήταν στη στεριά, ήταν στη σπηλιά, όπως είπαμε πριν, και κάποιες πληροφορίες παραπάνω. Τώρα, στο τι μέγεθος είχε, είναι όλα σε προσέγγιση,
αν τη δείτε από μακριά, είτε στη στεριά, είτε στη θάλασσα, είτε γενικά αν σας ξαφνιάσει, ας πούμε, παρουσία της φώκιας, σίγουρα δεν θα έχετε ακριβώς στο μυαλό σας να πείτε πόσο μεγάλη ήταν, αλλά κάπου μια προσέγγιση όπως το βλέπετε εσείς, πιστέψτε με, και να μην είστε 100% σίγουροι, αποτελεί και αυτό πληροφορία. Ό,τι χαρακτηριστικό είδατε, ασπρομπάλωμα στη γυλιά, γρατζουνιά στη ράχη, όλα αυτά, όπως είπαμε και πριν που αναφέραμε τα διαφορετικά είδη, μας δίνουν αμέσως μερικές, μια εικόνα, ας πούμε. Εσείς μπορείτε να το δείτε απλά λέξεις, αλλά εμείς, για μας είναι τεράστια η πληροφορία. Δηλαδή, αν πείτε ότι ήταν μια μεγάλη φώκια με ένα άσπρο μπάλωμα στη κοιλιά, δηλαδή ότι ήταν ξεκάθαρα ένα κομμάτι άσπρο, μπορώ να καταλάβω ότι πρόκειται, αμέσως καταλαβαίνω ότι πρόκειται για έναν ενήλικο αρσενικό. Αυτό είναι φοβερή πληροφορία που μπορείς να μεταφέρεις. Κάτι δηλαδή πολύ απλό που μπορεί να δεις εσύ και να καταγράψεις στο μυαλό σου ή σε χαρτί οτιδήποτε, είναι τεράστια πληροφορία, είναι πολύ μεγάλη πληροφορία. Μετά, το λέμε και εδώ πέρα, το αναφέρουμε τι χρώμα ήταν. Το χρώμα είναι λίγο περίεργο, γιατί ιδιαίτερα σε πιο μικρά ζώα, όταν είναι στη θάλασσα και είναι βρεγμένα, δεν μπορείς να καταλάβεις και απόλυτα. Επίσης υπάρχει και ένα εύρος, χρωματικό εύρος, δηλαδή σε καφέ, σκούρο, σκουρογκρί, γκρί, ανοιχτό. Αλλά και τα σκίτσα, τα οποία βοηθάνε και αυτά, βέβαια, σε αυτό, στην αναγνώριση. Τι έκανε η φώκια, κολυμπούσε, ξεκουραζότανε, κοιμόταν, ζευγάρωνε. Πολύ ενδιαφέρον να το βρείτε αυτό, δεν είναι και τόσο συνηθισμένο. Αλληλεπιδράσεις με αλληλευτικά εργαλεία, έτρωγε από τα δίχτυα, έτρωγε από κάποιο παραγάδι, ήταν στις χθιοκαλλιέργειες, ήταν παγιδευμένη κάπου. Και επίσης, κάτι που δεν είπαμε και δεν αναφερθήκαμε και πάρα πολύ έντονα, αλλά έτσι λίγο αυτές οι μέρες είναι λίγο περίεργες με τις νεκρές φώκες, οπότε ήθελα να εστιάσω πιο πολύ στο τι κάνουμε αν δούμε όντως μια ζωντανή, αλλά και με τις νεκρές είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, τη βλέπουμε, είναι σε αποσύνθεση, είναι πληγωμένη, ήταν πυροβολημένη, θεωρείται πρόσφατα νεκρή, δηλαδή δεν έχει στοιχεία επάνω που δείχνουν ότι είναι σε προχωρημένη αποσύνθεση. Πολύ ωραία πληροφορία, δημογραφική πιο πολύ, δηλαδή στατιστική πιο πολύ, τι ήταν ο παρατηρητής και τι έκανε ο παρατηρητής. Και επίσης φωτογραφίες ή βίντεο μπορείτε, καθώς και την ημερομηνία που καταγράψατε την πληροφορία, γιατί έτσι κι αλλιώς μπορείτε να καταγράψετε το συμβάν, να το στείλετε μετά από 10 μέρες, αλλά να έχει γίνει τότε, ας πούμε. Να το καταγράψετε μετά από 10 μέρες, αλλά να έχει γίνει πριν από 10 μέρες. Και το email σας και κάποια στοιχεία πληροφορίας, στοιχεία επικοινωνίας, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι είναι σε περίπτωση νεκρής φώκιας, είναι η σωστή κίνηση, είναι πέραν από την ενημέρωση τη δικιά μας, είναι να ενημερωθεί το λιμενικό, το τοπικό λιμενικό της περιοχής, όπου είναι κομμάτι της δουλειάς τους, δηλαδή δεν το κάνουν για πλάκα, είναι κομμάτι των εργασιών τους. Καταγράφουν το συμβάν, καταγράφουν τον εκβρασμό ουσιαστικά της νεκρής φώκιας, το οποίο το στέλνουν και σε όλες τις βάσεις δεδομένων, στη βάση δεδομένων καταγραφής εκβρασμών του ΕΛΚΕΘΕ, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, καθώς και στη ΜΟΝ, στην περίπτωση της Μεσογειακής Φώκιας, και μετά ακολουθεί η υγειονομική ταφή του ζώου. Και σε κάποιες περιπτώσεις, εάν είναι αυτό εφικτό, κάποιος κτηνίατρος μπορεί να κάνει κάποια νεκροψία, έτσι ώστε να δούμε για τα πιθανά αίτια θανάτου, τα πιθανά θανάτου του ζώου. Κάποιες φορές, όταν είναι και εύκολα προσβάσιμο και το ζώο είναι σε καλή κατάσταση, ιδιαίτερα αυτό, δηλαδή φρέσκο νεκρό, όπως το λέγαμε, δεν είναι σε προχωρημένη σύψη, τέλος πάντων, η ομάδα της ΜΟΜ, η ομάδα διάσωσης της ΜΟΜ μπορεί να προσεγγίσει για να πάρει η ίδια τα μερικά δείγματα για να σταλούν σε εργαστήρια για να μπορέσουμε να δούμε για το περί τίνος πρόκειται. Πατάτε αποστολή της αναφοράς και έτσι μπορεί να νομίζετε ότι δεν είναι κάτι σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αυτό που σας είπα, ότι επειδή δεν μπορεί η οργάνωση να είναι παντού, πάντοτε, συνέχεια, έτσι με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι τα μάτια και τα αυτιά στις εκάστοτε περιοχές. Μας έρχονται, ας πούμε, πληροφορίες από το Καστελόριζο, μας έρχονται πληροφορίες δηλαδή από μέρη τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να πας.
Και είναι και πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η συμμετοχή του κόσμου, πιστέψτε με, είναι και αυτό που έχει επί της ουσίας βοηθήσει στην ανάκαμψη, στην ανάκαμψη του είδους. Έτσι και αλλιώς οι δράσεις που υλοποιεί η ΜΟΜ, για την προστασία του είδους είναι η θεσμοθέτηση των, όπως σας είπα, των σημαντικών περιοχών για τη μεσογειακή φώκια, η διάσωση και η περίθαλψη των αρρώστων ορφανών ή τραυματισμένων ζώων, η μείωση των αρνητικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ φώκιας και αλληλείας και κοινωνίας, θα έλεγα εγώ, καθώς και μια διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την προστασία του είδους. Και επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η ενημέρωση του κόσμου, το οποίο πραγματικά αποτελεί τον βασικό πυλώνα για την προστασία του είδους. Η προστασία του είδους αρχίζει και ξεκινάει από την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του κόσμου. Χωρίς ενημερωμένο και ευαισθητοποιημένο κόσμο, δεν θα βλέπαμε καμία άνοδο του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας. Για το πολύ απλό λόγο ότι πριν κάποια χρόνια, αν κάποιος έβγαζε μια νεκρή φώκια, θα ήταν απλά τετάρτη. Τώρα, τετάρτη εννοώ, αν ήταν σχήμα λόγου. Τώρα, αν γινόταν αυτό, κυριολεκτικά θα πέφταν να τον φάνε. Όπως είδαμε την αντίδραση που είχε και όλος ο κόσμος, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, και εμείς συγκεκριμένα, γενικά δηλαδή, με το θάνατο, όπως σίγουρα έχετε ακούσει, είμαι σίγουρος δηλαδή περισσότεροι, αν όχι όλοι το έχετε ακούσει, μιας φώκιας στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλωνίσου Βορείων Σποράδων, που είχε περάσει από την περίθαλψη, τον Κωστή, όπου βρέθηκε νεκρός από ανθρώπινο χέρι. Φάνηκε από την αρχή ότι ήταν καθολικά καταδικαστέο γεγονός και αυτό μέσα στην όλη ζωφερή εικόνα όλων αυτών των ημερών είναι αυτό που μας κάνει και λίγο πιο περήφανος ότι τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είμαστε μόνοι. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το κομμάτι. Αυτό. Αυτά από εμένα. Ζητώ συγγνώμη και πάλι στο Χρήστο για το χρόνο που πήρα τον έξτρα από την επόμενη διάλεξη. Ό,τι θα θέλατε να ρωτήσετε, ελπίζω να κάπως έτσι να δώσαμε μια εικόνα περίπου της μεσογειακής φώκιας και τι μπορείτε να κάνετε εσείς σαν ερευνητές πολίτες, σαν στο πλαίσιο της επιστήμης των πολιτών. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρήστο, να σε κάνω... Κάτσε λίγο να τονίσω ότι το ξέχασες μάλλον, ότι στις σπηλιές επίσης μια φώκια μπορεί να εγκαταλείψει το μικρό της, αν είναι μέσα και πάμε άνθρωποι. Είναι βέβαια σπάνια περίπτωση, αλλά μπορεί να συμβεί και αυτό. Έχεις δίκιο, όντως το ξέχασα. Αναρωτιόμουν γιατί ξέχασα, αλλά ναι, όντως. Και επίσης, επειδή έχει τύχει να το τονίσω λίγο, το αν μπείτε σε σπηλιά και υπάρχει μικρή φώκια, όταν πάτε να βγείτε, η μικρή φώκια δεν θα βγαίνει από τη σπηλιά, θα κολυμπάει εκεί μπροστά σας. Οπότε προσπαθήστε, άμα είναι καλύτερα, να καθίσετε ακίνητοι, μέχρι να απομακρυνθεί λίγο μόνη της για να φύγετε. Μην προσπαθείτε να φύγετε ενώ σας πλησιάζει. Σωστό, πολύ σωστό και μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ειδικά αυτό είναι ένας από τους λόγους που μπορεί να γίνει εγκατάλειψη του μικρού. Η μητέρα μπορεί να φύγει και μπορεί να θεωρήσει. Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ποσοτικοποιήσουμε. Είναι κάποιες μητέρες που μπορεί να θεωρήσουν ότι, ξέρεις τι, δεν μπορώ. Δηλαδή η σπηλιά αυτή είναι, δεν μπορώ. Νιώθω κίνδυνο που μπήκε κάποιος μέσα. Οπότε γι' αυτό και λέμε ότι αν αντιληφθείς κάτι, επέλεξε να φύγεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα, χαλαρά προς τα πίσω. Προς τα βράχια, έτσι ώστε αν η μητέρα απλά θέλει να φύγει, γιατί υπάρχει αυτή η πιθανότητα, να φύγει από τη σπηλιά για να ξανάρθει μετά, τουλάχιστον να μην της κόψεις το χώρο, να μην νιώσει αυτή την απειλή, να μην συμβάλλει στην απειλή αυτή. Νομίζω, μάλλον πρέπει να τονίσω και λίγο κάτι άλλο.
Το ότι αν μπει σε σπηλιά με κυματισμό και είναι μικρή σπηλιά, δηλαδή σε μήκο, σε πλάτο, και ενώ προσπαθείτε να πάτε προς την άκρη, γιατί έτυχε τώρα το χειμώνα, το κυματισμός μπορεί να σας πετάει στη μέση. Δηλαδή αυτό, επειδή έτυχε να είναι φώκια μέσα η ενήλικη, και το μικρό βεβαίως πιο μέσα, η ενήλικη δεν μπορούσε να βγει. Προσπαθούσε να πάει από την άκρη στα βράχια να βγει και ο κυματισμός την πετούσε μπροστά μου. Δηλαδή αν άπλωνα το χέρι μου προς τα κάτω, στο πόδι μου, θα την ακουμπούσα τόσο μπροστά. Σε έβλεπε η φώκια, έπεσε πάνω μου ο κυματισμός, την πέταξε πάνω μου. Ο πόνος στα πόδια βεβαίως δεν περιγράφεται. Νόμιζα ότι έσπασα κόκαλο. Και μετά, ενώ προσπαθούσε να φύγει, μπορείς να διακρίνεις λίγο και τη συμπεριφορά της. Δηλαδή, βλέπεις την περιέργειά της που δείχνει όταν σε βλέπει. Και μετά προσπαθεί να φύγει. Οπότε, εκεί καθίστε όσο ακίνητη γίνεται και αφήστε την αφύγια, μα τύχει τέτοια περίπτωση. Υπέροχα για τις κάμερες. Ναι, γιατί πέραγε η ώρα, και είπα να μην... αναφέραμε απλά ότι ένα από τα προγράμματα της ΜΟΜ είναι, όπως είπαμε, παρακολούθηση του πληθυσμού, η οποία γίνεται με συγκεκριμένου είδους κάμερες, οι οποίες εγκαθίστανται σε συγκεκριμένες σπηλιές, είτε είναι οι κλασικές σπηλιές που γνωρίζουμε ότι φέρουν πολλές γεννήσεις, είτε είναι σπηλιές που θέλουμε να δούμε την κίνηση, καινούργιες σπηλιές. Κάθε χρόνο η ΜΟΜ σε διάφορες σπηλιές, όλη την θαλασσινές σπηλιές σε όλη την Ελλάδα, εγκαθιστά κάμερες, οι οποίες λειτουργούν έτσι σε, με υπέρυθρες ουσιαστικά λειτουργούν και παίρνουν, είτε παίρνουν time-lapse, δηλαδή κάθε κάποια λεπτά παίρνουν κάποια φωτογραφία, είτε συνεχόμενα φωτογραφίες ή βίντεο, είτε αν υπάρχει κίνηση, δηλαδή αν υπάρχει κάποια κίνηση, ανάλογα αυτό την περίπτωση, αν υπάρχει κάποια κίνηση, παίρνει τη φωτογραφία. Και έτσι συνθέτουμε ένα puzzle ουσιαστικά του πληθυσμού και των γεννήσεων ή και γενικά της κίνησης και της χρησιμοποίησης της σπηλιάς. Υπάρχουν σπηλιές οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά κόρον, υπάρχουν σπηλιές που χρησιμοποιούνται από τις φώκες, πώς το λένε, όχι κάθε χρονιά. Να προσθέσω κάτι κι εγώ. Σε αντίθεση με τα δελφίνια, τις φώκες όταν τις βλέπουμε στη στεριά, ποτέ δεν τις βρέχουμε. Έτσι, σωστό. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπω κόσμο πολλές φορές με κουβαδάκια να τρέχουν να τη βρέξουν. Δεν χρειάζεται η φώκια να έχει βρεγμένο το τρίχωμά της. Αυτό το κάνουμε στα δελφίνια. Πολύ σωστό. Ναι, το αναφέραμε στην αρχή και είναι και από τις βασικές αρχές του τι κάνει ο κόσμος, όπως ακριβώς το λέτε. Για να βγαίνει έξω και να ξεκουραστεί και να μένει στεγνή, θέλει να μείνει στεγνή. Επίσης, αυτό που γίνει το τελευταίο καιρό, το σίγουρο όλοι έχετε ακούσει, το να πηγαίνουν να τις αγκαλιάζουν για να βγάζουν selfie φωτογραφίες. Ειδικά πέρσι και πρόπερσι, Κιάθο και Σκόπελο, είχαμε πολλές περιπτώσεις και δεν θυμάμαι πόσους δαγκώσαν πέρσι. Νομίζω ο Δησέα μπορεί να ξέρεις πόσους δαγκώσαν. Ένα-δύο γεγονότα γίνανε γνωστά. Απλώς είναι άγρια ζώα και η φώκια μπορεί να σε δαγκώσει και να σε παρασύρει και κάτω από το νερό. Δεν είναι παιχνίδι. Δεν έχω καταφέρει να τη θασεύσω τον εκνευρισμό μου όταν μιλάω για αυτά τα πράγματα. Για δύο λόγους. Πέραν του λογικού, όπου μου φαίνεται πάρα πολύ, για μένα είναι εκτός της δικιάς μου πραγματικότητας, όχι γιατί έχω σχέση με την οργάνωση, ούτε γιατί έχω σχέση με τις σπουδές μου, το να πλησιάσεις ένα τέτοιου είδους άγριο ζώο και να προσπαθήσεις έτσι να το χαλέψεις και να παίρνεις φωτογραφίες μαζί του. Είναι και για σένα, δηλαδή είναι για σένα, είναι επικίνδυνο, πώς να το πω. Είναι επικίνδυνο για σένα να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν ξέρεις που θα καταλήξει. Πολλές φορές έχω ακούσει κόσμο, το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι είναι για καλό, ότι για καλό το λένε, ότι θέλει αγκαλιές.
Όχι. Κανένα ζώο, άγριο ζώο δεν θέλει αγκαλιές. Κανένα ζώο δεν επιζητάει αυτό το πράγμα. Σίγουρα, σαν θηλαστικά, αντιδρούν πολύ πιο εύκολα σε αυτές τις συμπεριφορές. Αλλά είναι κακό αρχικά για τον χρήστη. Θα πω αρχικά γιατί είναι το κομμάτι της λογικής και στο κομμάτι της προστασίας είναι κακό για το ζώο. Είναι κακό για το ζώο να έρχεται σε τόσο κοντινή επαφή, στενή επαφή με τον άνθρωπο και συνεχόμενοι που τα ταΐζουν, που τα... δεν είναι σκυλοί. Σίγουρα το δεχόμαστε ότι μοιάζουν με σκυλιά, έχουν αυτή τη συμπεριφορά και αναφέρονται όντως ως σκυλιά της θάλασσας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σκυλιά. Είναι άγρια ζώα. Όσο πιο μακριά από την άγρια ζωή μπορούμε να μείνουμε, τόσο καλύτερα θα είναι για την ίδια την άγρια ζωή. Και αν μπορούμε να πούμε ότι όντως θέλουμε να συμμετάσχουμε στην προστασία του, με αυτόν τον τρόπο θα το κάνουμε. Τι θα σέβοντας οποιοδήποτε συνέστημα μπορεί να μας βγαίνει ότι θέλουμε να τα κουμπίσουμε, να τα χαϊδέψουμε. Θα κάνω μια πολύ μικρή, έτσι, να σας πάω στον αντίπερα όρθι για το είδος που είπαμε, την φώκια μοναχό της Χαβάης, στην άλλη πλευρά, ας πούμε, όπου, του χάρτη, όπου είναι ένας μικρός πληθυσμός που εμφανίζεται στη Χαβάη, προστατεύεται από, από federal law, δηλαδή κανονικά, δηλαδή σαν πολιτείες της Αμερικής προστατεύουν. Ειδικά πλέον με τα social media και τα διάφορες φωτογραφίες και βίντεο που βγαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βάζουν πρόστιμα. Δηλαδή, ας πούμε, πολύ πρόσφατα, τίποτα, μια γυναίκα πήγε και ακούμπησε, έχει βίντεο, ακούμπησε μια φώκια, η φώκια φαίνεται ξεκάθαρα, ταράχτηκε, θα μπορούσα να το βρούμε και να το, σας το δείξουμε κιόλας, και της έκανε κίνηση να τη δαγκώσει ουσιαστικά, δηλαδή φάνεται ότι ταράζεται, και λάβανε πρόστιμο. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να γίνει εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς. Οι αρχές δεν λαμβάνουν συχνά τέτοιες, δεν παίρνουν τέτοιες δράσεις, δεν κάνουν τέτοια πράγματα, αλλά εσείς σαν ευαισθητοποιημένοι πολίτες, αυτό πρέπει να κάνετε και αυτό πρέπει να κοινωνείτε κιόλας, επικοινωνείτε και σε άλλους, ότι όσο πιο μακριά, τόσο καλύτερα. Έτσι βοηθάμε την θαλάσσια ζωή, επί της ουσίας. Και ναι, αυτό που είπε και ο Χρήστος, δαγκωματιές, μπορεί να οδηγήσει σε πράγματα που και σε καταστάσεις τις οποίες δεν τις περιμένεις. Έτσι νομίζω, όχι μόνο τη θαλάσσια, αλλά γενικά. Αλλά νομίζω είναι παγκόσμιο το φαινόμενο αυτό, ότι δεν σέβονται οι άνθρωποι γενικά και προτιμάνε, ξέρω εγώ, να βγάλω μια φωτογραφία ή να πάνε πιο κοντά στο ζώο. Εγώ που έχω ταξιδέψει πάρα πολύ και έχω πολύ επαφή και με την άγρια ζωή και με αρκούδες και τα λοιπά, ήταν επαγγελματίες φωτογράφοι και πηγαίνανε κοντά στην αρκούδα με τα μικρά της που απαγορεύεται αυτό και η αρκούδα άρχισε να τρέχει κατά πάνω μας. Δηλαδή είναι... ή στη Νέα Ζηλανδία που έχει το Γκαϊκούρα, έχει πάρα πολλές φώκες εκεί πέρα. Πάνε όλοι και βγάζουν selfie με τα μωράκια, έχει πάρα πολλές φώκες και πάνε εκεί με τα μωράκια και... Είναι δυστυχώς, ναι. Μακάρι οι άνθρωποι λίγο να σέβονται πιο πολύ και να μην αφήσουν τις φωτογραφίες και όλα αυτά και να τα προστατεύουν πιο πολύ. Ήθελα να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες και χαίρομαι που υπάρχει και μια φώκια που έχει το όνομά μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τρομερό. Δηλαδή, τρομερό όλο αυτό που έμαθα σήμερα γενικά και όλες τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστούμε και εγώ, δηλαδή, που ήσασταν εδώ πέρα. Και τον Χρήστο που οργάνωσε αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ όμορφη και δράση. Και αυτού του είδους η αυτοδιαχειριζόμενη δράση, εμένα προσωπικά μου δίνει ακόμα περισσότερο, ακόμα μεγαλύτερες ελπίδες. Μέσα στα, σας λέω, τις περιγούμενες μέρες, οι οποίες ήταν λίγο περίεργες, αυτά όλα είναι ακτίδες φωτός, έτσι θα το πούμε, πιο ποιητικά.
Άμα δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, άμα να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Οδυσσέα, πρέπει να σταματήσει λίγο το screen το share. Share και κάνω κλείσε το record ένα... πρώτα, να μην γίνει καμιά χαζομάρα και κάθε το βίντεο. Οκ, okay, πατάω στο recording. Τα λέω.